Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης μπορούμε να πούμε ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός. Κανένας συνταξιούχος δεν θα δει στην πραγματικότητα αύξηση πραγματική στη σύνταξή του. Όλοι θα έχουμε μείωση από 6% έως και 12%. Αυτό προκύπτει από το ότι ο πληθωρισμός, αφού θα διαμορφωθεί στο 12% και κάποιοι εξ ημών ελάχιστοι θα πάρουν αύξηση ύψους 6%, σημαίνει ότι όλοι τουλάχιστον έχουμε απώλειες από 6 έως 12%. Το 6% που ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός σαν παροχή προς τους συνταξιούχους θα απορροφηθεί από 1.300.000 συνταξιούχους από την σατανική εφεύρεση κατρούγκαλου της προσωπικής διαφοράς. Άρα λοιπόν τίποτα αύξηση. Το επίδομα των 250 ευρώ θα το πάρουν μόνο χαμηλόμισθοι των 500 και 600 ευρώ. Άρα οι συνταξιούχοι του δημοσίου αύξηση πραγματική τίποτα. Η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης θα φέρει μια αύξηση στους συνταξιούχους, άκουσον, της τάξης από 1,8 ευρώ έως 24 ευρώ μηνιαία. Ποιοι θα πάρουν όμως 24 ευρώ μηνιαία αύξηση με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης? Οι συνταξιούχοι του δημοσίου παίρνουν συντάξεις άνω των 40.000 ευρώ. Δεν υπάρχει συνταξιούχος του δημοσίου που παίρνει τέτοια αύξηση. Άρα και από εδώ άνθρακες ο θησαυρός. Μια σύνταξη του συνταξιούχου του δημοσίου, αντικρούοντας και αντιπαλεύοντας τις επιχειρηματολογίες του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη, θα φέρει αύξηση 1,8 ευρώ, είπαμε, αλλά θα έχει το μήνα, αλλά θα έχει απώλειες με την αύξηση του πληθωρισμού 120 ευρώ το μήνα. Θέλω να αναφερθώ λίγο και στις παράνομες περικοπές του 11μήνου, εκείνο που κακώς εμείς οι συνταξιούχοι τα λέμε αναδρομικά, δεν είναι αναδρομικά, είναι παράνομες παρακρατήσεις σύμφωνα με τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων και τις οποίες οφείλει η πολιτεία με πολιτική απόφαση να αποδώσει σε όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους που υπέστησαν αυτή την παράνομη περικοπή και όχι μόνο σε αυτούς οι οποίοι προσέφηκαν δικαστικά και θα περιμένουν να δικαιωθούν. Εξάλλου η κυβέρνηση είχε αρχίσει μια παρελκυστική πολιτική δια στόματος του τότε υπουργού τύπου του κυρίου Πέτσα και έλεγε «Μην προσφέγετε στη δικαιοσύνη και στους δικηγόρους, λεφτά στους δικηγόρους δίνετε, αν θα τα πάρετε θα τα πάρετε όλοι». Δυστυχώς τίποτα. Επίσης θέλω να αναφερθούμε και σε ένα παράνομο και καταχρηστικό γεγονός που προέρχεται από τον Υπουργό Εργασίας κύριο Χατζηδάκη και από τον διοικητή του ΕΦΧΑ του κύριο Δουβεξή. Από κάθε συνταξιούχο εκούσια και ενυπόγραφα, με σύμφωνη γνώμη ενυπόγραφη του καθενός συνταξιούχου, παρακρατείται μηνιαία ένα ποσό 0,20 ευρώ για να πηγαίνει ως συνδρομή στις συνταξιουχικές ομοσπονδίες και από εκεί στα συνταξιουχικά σωματεία. Αυτή η συνδρομή, το 0,20 ευρώ, αθροιζόμενη αυτή τη στιγμή, 18, 19, 20, 21 και 22, 5 έτη, μιλάμε για ένα ποσό 12 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία παράνομα και καταχρηστικά παρακρατούνται από τον ΕΦΚΑ και δεν αποδίδονται στα συνταξιουχικά σωματεία. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος. Θέλουν να αποδυναμώσουν πλήρως και να εξοντώσουν το συνταξιουχικό κίνημα, ούτως ώστε να μην τους είναι ενοχλητικό. Όμως εδώ θα μας βρουν αντίθετους, γιατί το έχουμε πάρει απόφαση πλέον, θα κλιμακώσουμε τις αντιδράσεις μας και τις κινητοποιήσεις μας. 13 χρόνια λεηλάτησαν και καταπώντησαν τις συντάξεις μας. Και έρχεται και η ακρίβεια η οποία τις συνθλίβει ακόμα περισσότερη και δεν έχουμε πάρει καμία αύξηση. Είμαστε αντίθετοι σαν συνταξιούχοι σε κάθε επιδοματική πολιτική και στον επιδοματικό εθισμό και επιδοματικό εκμαυλισμό που επιχειρεί η κυβέρνηση για να μπορεί να έχει δέσμιους τους συνταξιούχους και τους πολίτες. Θέλουμε σαν συνταξιούχοι να καταφέρουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια μόνο με τις συντάξεις μας.
Στρατευόμαστε στον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση. Διεκδικούμε πραγματικές αυξήσεις που να καλύπτουν τον πληθωρισμό. Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Πλήρεις ποιοτικές παροχές δωρεάν δημόσιας υγείας. Απόδοση των παρακρατούμενων συνδρομών μας. Οι ανατιμήσεις στον τελευταίο καιρό σε σούπερ μάρκετ και σε όλα τα αγώνα, τι σημαίνει αυτό για τους χαμηλοσυνταξιούχους? Τι σημαίνει? Φτωχοποίηση περαιτέρω και με τα επιδόματα που έχουμε. Επίδομα για το ρεύμα, επίδομα τροφής, επίδομα δίθεν βενζίνης. Και τελικά τι θα μας καταντήσουν? Θα μας καταντήσουν με τα κουπόνια της πάλε ποτέ Σοβιετικής Ένωσης σε μια δημοκρατική κοινωνία? Όχι, εμείς αντιδρούμε. Δεν θέλουμε επιδόματα. Θέλουμε για τους εργαζόμενους μισθούς αξιοπρέπειας και για τους συνταξιούχους συντάξεις να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια. Και επίσης, το επαναλαμβάνω, δημόσια δωρεάν ποιοτική παροχή υγείας.